Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έχουμε σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στον αστικό ιστό του Δήμου, Πλατανιά, στα Χανιά, όπου είναι σε εξέλιξη μια γιγάντια προσπάθεια από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Η Βίκη Παπαδογιαννάκη θα μας δώσει τις πληροφορίες. Βίκη, καλησπέρα. Θα δούμε και τις πρώτες εικόνες από τον Δήμο του Πλατανιά. Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για μια μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα σε έκταση με καλάμια, κοντά σε ξενοδοχειακές μονάδες και σε μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Αρχικά, να πω ότι η φωτιά εκδηλώθηκε, η πρώτη εστία εντοπίστηκε σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στην παλιά Εθνική Οδό στο ύψος του Γερανίου και λόγω των ισχυρών ανέμων πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει μπει στον αστικό ιστό, τουλάχιστον στο σημείο όπου βρίσκονται κατοικίες και ξενοδοχεία. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι στον Πλατανιά υπάρχει και ένα τμήμα το οποίο δεν είναι πύκνο κατοικημένο, υπάρχουν όμως ξενοδοχειακές μονάδες. Γι' αυτό και είναι έντονη η ανησυχία των πυροσβεστικών αρχών, της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης. Πάντως, και βεβαίως βλέπουμε και φωτογραφίες από ξενοδοχειακές μονάδες που μετά το 112 που ήχησε στην περιοχή εκενώθηκαν προληπτικά. Σωστά. Υπό το φόβο καταρχήν να απειληθούν ανθρώπινες ζωές και δεδομένου ότι το πύρνο μέτωπο κινείται με μεγάλη ταχύτητα ανατολικά του Γερανίου προς τον Πλατανιά, κινητοποιήθηκαν οι αρχές, ενημερώθηκαν εγκαίρως και οι ξένοι τουρίστες που βρίσκονται στα ξενοδοχεία, τα οποία βεβαίως εξακολουθούν να είναι γεμάτα αυτή την περίοδο. Ήδη συνδράμουν από αέρος δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα, ένα που κινητοποιήθηκε άμεσα, που απογειώθηκε από την 115 πτέρυγα μάχης εδώ στα Χανιά, και ένα δεύτερο που κινητοποιήθηκε από το Ηράκλειο και αυτή την ώρα επίσης προχωρά σε ρήψεις νερού. Όπως μας ενημέρωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος, έχει ζητηθεί συνδρομή και τρίτου εναέριου μέσου και όλα αυτά προκειμένου να σβήσουν το ταχύτερο δυνατόν τα πύρινα μέτωπα. Επαναλαμβάνω, είναι μια φωτιά μεγάλης επικινδυνότητας. Είναι πολύς ο κόσμος που φιλοξενείται αυτή την περίοδο στα ξενοδοχεία του Πλατανιά. Να πω επίσης ότι και για τους οδηγούς που πιθανόν ακούν ότι για τη διευκόλυνση των πυροσβεστικών οχημάτων και για την ασφάλεια βεβαίως των πολιτών έχει διακοπεί η κυκλοφορία από το ύψος της γέφυρας. Βίκη, να βάλεις μία άνω τελεία, θα επανέλθω σε εσένα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Πλατανιά, τον κύριο Γιάννη Μαλανδράκη, για να μας δώσει την εικόνα. Κύριε Μαλανδράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι είναι μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή. Πολύ μεγάλη. Ναι. Έχουμε ένα νέο μέσο. Έχουμε στήσει άλλα δύο νέα μέσα. Επιχειρούν πολλά οχήματα. Έχουμε στήσει βοήθεια και από το Ρέθυμνο. Έχουμε υδροφόρες. Η φωτιά είναι σε όλο το μέτωπο το νότιο του οικισμού αυτή τη στιγμή. Δεν είναι φούλη φωτιά, πώς να το πω. Έχουμε κενώσει τον οικισμό. Δίνουμε 112 συνεχόμενα και είμαστε αυτή τη στιγμή σε κάθε δυνατή προσπάθεια για να το μαζέψουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή απειλούνται άμεσα ξενοδοχεία και απειλούνται, εννοείται και απειλούνται. Γιατί δεν δίναμε 112, απειλούνται, όλα απειλούνται. Μάλιστα. Λοιπόν, σας αφήνω, γεια σας. Γεια σας, γεια σας κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ. Κατανοούμε τη δυσκολία. Βίκη, ακούσαμε τι μας είπε και ο Δήμαρχος Πλατανιά. Απειλούνται και ξενοδοχειακές μονάδες, εξού και τα συνεχή 112. Έτσι, όπως είπε ο Δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, έχει κενωθεί ο οικισμός του Πλατανιά και βεβαίως όλα αυτά στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για να διασφαλιστεί πρωτίστως ότι δεν θα έχουμε προβλήματα με ανθρώπους, με τους κατοίκους της περιοχής και φυσικά με τους χιλιάδες των επισκεπτών. Αρχικά να πω ότι κινητοποιήθηκε το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων των Χανίων, εν συνεχεία ζητήθηκε η συνδρομή από το Ρέθυμνο και από το Ηράκλειο, ενώ την ώρα που μιλάμε έχει σταλεί σήμα προς όλες τις πυροσβεστικές υπηρεσίες και τους σταθμούς της Κρήτης για την φωτιά στον Πλατανιά. Θα πρέπει να τονίσω, Μάνο, κυρίες και κύριοι, ότι η φωτιά είναι ορατή αυτή τη στιγμή και από σημεία των Χανίων, από περιοχές του ακροτηρίου που έχουν θέα προς το βόρειο μέτωπο των Χανίων και προς τον Πλατανιά. Φαίνεται δηλαδή ένας πολύ πυκνός καπνός στο βόρειο μέτωπο. Δεν υπάρχει τόσο φλόγα, γιατί μιλάμε για χορτολιβαδική έκταση. Αντιλαμβάνεται όμως κανείς την επικινδυνότητα, δεδομένου ότι είναι ξενοδοχειακές μονάδες μια ανάσα από το σημείο που καίει αυτή τη στιγμή η φωτιά, και γι' αυτό και όλη η προσπάθεια
των δυνάμεων πυρόσβεσης τόσο των επίγειων όσο και των εναέριων στρέφεται ακριβώς εκεί. Βίκυ, να περιοριστεί. Βάλε δηλαδή ξανά μια ανωτελεία να καλησπερίσω τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Τσαπάκο. Καλησπέρα σας, κύριε Τσαπάκο. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ και εσάς. Καταρχήν να μας δώσετε την εικόνα που επικρατεί τώρα στο Δήμο του Πλατανιά, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια δύσκολη φωτιά. Είναι μια δύσκολη φωτιά, πραγματικά. Είναι πίσω από τα ξενοδοχεία και οι Γαλαμιώνες και η χορτελιβαδική έκταση. Υπάρχει καυσιμήλια αρκετή. Έχουν κινητοποιηθεί όλες οι δυνάμεις. Οι δύο εναέρια έχουν και επιχειρούν. Τρίτο περιμένουμε τώρα. Οι πυροσβεστικοί, οι υδροφόρες, κομματουρικά δικά μας. Έχει γίνει προληπτική εκένωση. Είμαστε όλοι εδώ. Αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία, γιατί μιλάμε για μια από τις πλέον τουριστικές περιοχές της Κρήτης, αν όχι και της χώρας. Και θέλω λίγο να μου πείτε πώς διαχειρίζεστε την διαδικασία εκένωσης ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς στην περιοχή βρίσκονται άνθρωποι από πολλές χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Υπάρχει σχεδιασμός, γι' αυτό θα απομακρυνθούμε με ασφάλεια αν χρειαστεί και σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε τώρα. Ό,τι χρειαστεί θα γίνει, προέχει η διαφύλαξη της ανθρώπινης ακεραιότητας, της ανθρώπινης ζωής και μετά όλα τα υπόλοιπα. Προχωράμε έτσι. Επειδή αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο έχουμε ένα ψηλό βροχο στα Χανιά, βοηθάει ο καιρός ή πνέουν άνεμοι στην περιοχή, κύριε Τσαπάκο? Πνέουν άνεμοι, οι οποίοι δυσκολεύουν την κατάσταση. Πνέουν άνεμοι, άρα αυτό κάνει πιο δύσκολο το έργο. Ένα τελευταίο ερώτημα, αντιλαμβανόμενοι τη δυσκολία. Ναι, θεωρείτε γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν καταστροφές, δηλαδή έχουν καεί σπίτια? Όχι, δεν έχουμε τέτοια πληροφόρηση, ούτε τέτοια εικόνα έχω. Προς το παρόν δεν έχουμε τέτοια θέματα. Πιστεύω να αποφευθούν τα χειρότερα και να μείνουμε μόνο σε χορτοκλιβαδική έκταση. Θέλετε να μας πείτε ακριβώς σε ποια περιοχή του Πλατανιά εστιάζεται αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον? Στο κέντρο του Πλατανιά, νότια από το κέντρο. Στο κέντρο του Πλατανιά. Κύριε Τσαπάκο, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Βίκυ, μιλάμε για μια φωτιά που είναι σε μια από τις πλέον τουριστικές περιοχές της Κρήτης, με ανθρώπους από κάθε γωνιά του κόσμου, και αυτό κάνει ακόμα πιο δύσκολη την διαδικασία εκένωσης. Μας είπες νωρίτερα, μας το είπε και ο κύριος Μαλανδράκης και ο κύριος Τσαπάκος, για τα συνεχή 112. Ακολουθείται συγκεκριμένο πρωτόκολλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που κάποια περιοχή της χώρας βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Είναι όμως από τις η πρώτη για το καλοκαίρι, το φετινό, στην συγκεκριμένη περιοχή. Πολλές φορές έχουμε φωτιές στην ευρύτερη περιοχή του Πλατανιά λόγω του ότι υπάρχουν εκτάσεις με καλάμια, τα οποία είναι ένα πολύ εύφλεκτο υλικό. Όμως σήμερα, λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, βοήθησαν στο να επεκταθούν. Δεν περιορίστηκε άμεσα το πύρινο μέτωπο, με αποτέλεσμα σήμερα αυτή την ώρα να μιλάμε για μια επικίνδυνη πυρκαγιά. Βλέπουμε εδώ χαρακτηριστικές φωτογραφίες από μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής, με τους ξένους επισκέπτες να την εγκαταλείπουν στο πλαίσιο των πρωτοκόλων ασφαλείας που εφαρμόζονται, επαναλαμβάνω, σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάντως είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το προσωπικό επέδειξε την απαιτούμενη ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό, έδωσε σαφέστατες οδηγίες στους ξένους τουρίστες προκειμένου να βγουν οι άνθρωποι με ασφάλεια από τις ξενοδοχειακές μονάδες και να κατευθυνθούν προς ασφαλή σημεία. Και μιλάμε, Βίκυ, για την καρδιά του Πλατανιά, εκεί που είναι και το σύνολο των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, μονάδων που έχουν, που φιλοξενούν και πάνω από 1.000 άτομα κάποιες από αυτές. Βέβαια, είναι το βόρειο μέτωπο με τις μεγαλύτερες καταρχήν ξενοδοχειακές μονάδες, τουλάχιστον για τα Χανιά. Γι' αυτό και αυτή η ανησυχία, γι' αυτό και η κινητοποίηση και ο συναγερμός από την πρώτη στιγμή στις πυροσβεστικές αρχές. Εκεί να επαναλάβουμε ότι βρίσκονται στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας που συντονίζουν το έργο των δυνάμεων, κυρίως των επίγειων δυνάμεων πυρόσβεσης, αλλά και των ιδιωτών που συνδράμουν και των εργολάβων και των χειριστών των υδροφόρων των Δήμων και της Περιφερειακής Ενότητας, όπως επίσης και των εθελοντών που έχουν σπεύσει από τα κατατόπους κλιμάκια. Συνεχίζεται η προσπάθεια. Η έκταση είναι μεν χορτολιβαδική, καίγονται καλάμια, δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε μια αποτίμηση αυτή την ώρα, είναι πολύ νωρίς εξάλλου για την καταστροφή στην περιοχή. Ωστόσο υπάρχει κίνδυνος
μιλάμε για τον Κλατανιά, μιλάμε για την πιο τουριστική περιοχή των Χανίων. Και δυστυχώς. Και βλέπουμε βίκη του καπνού. Να πούμε ότι τίθεται υπομερικό στο έλεγχο. Είναι πολύ νωρίς. Που είναι εξαιρετικά πυκνή πάνω από την περιοχή του Πλατανιά και μας είπες νωρίτερα, έχουμε δει και τέτοιες φωτογραφίες. Από την περιοχή του Ακρωτηρίου είναι ορατή η φωτιά στον Πλατανιά. Έτσι, είναι ορατή η φωτιά, ο καπνός για την ακρίβεια. Καπνό βλέπει κανείς και αυτοί που βρίσκονται ακόμη στον Πλατανιά. Δεν φαίνεται φλόγα, γιατί επαναλαμβάνουν χορτολιβαδική έκταση. Ίσως αυτό είναι ένα στοιχείο, χωρίς να είμαστε ειδικοί βέβαια, που να διευκολύνει και τους πυροσβέστες. Αυτό που σίγουρα δεν τους διευκολύνει και που είναι αντίπαλός τους είναι ο άνεμος. Πνέουν αυτή την ώρα στην περιοχή πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι, γι' αυτό και έχουμε και αναζωπηρώσεις. Δηλαδή, παρόλο που σε πολλά σημεία φαίνεται ότι υπάρχει κατάσβεση, μέσα σε λίγα λεπτά έχουμε και πάλι μια αναζωπήρωση και έχει να κάνει με τα υλικά τα οποία είναι πάρα πολύ έφλεκτα. Με κρατάμε πάντως και την ψυχραιμία των τουριστών. Βλέποντας τις φωτογραφίες, ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των ανθρώπων εκεί που συντονίζουν την κατάσταση για να απομακρυνθούν χωρίς να υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα με την υγεία κανενός. Έτσι, να διασφαλιστεί καταρχήν αυτό. Είναι το πρώτο μέλημα και της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας, και αυτό επίσης το οποίο ελπίζουν όλοι, είναι η φωτιά να σβήσει τα αμέσως επόμενα λεπτά, δηλαδή να μην περάσουν οι ώρες, να φτάσουμε στο σημείο να πέσει το σκοτάδι και ακόμα να μην έχουμε αποτελέσματα, γιατί τότε τα πράγματα αναμφίβολα δεν θα είναι καλά για την ευρύτερη περιοχή. Δεν μιλάμε μόνο για τον Πλατανιά. Η φωτιά άρχισε από χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή του Γερανίου. Να πω και για μία ακόμα φορά και για τους οδηγούς ότι είναι κλειστό, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση το τμήμα από την γέφυρα του Πλατανιά και προς τον οικισμό, προς το κέντρο του Πλατανιά, προς την τουριστική ζώνη δηλαδή του Πλατανιά. Αντίστοιχα μέτρα λαμβάνονται και στην Παλιά Εθνική Οδό από τα Χανιά και με κατεύθυνση τον Πλατανιά. Όλα αυτά στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας και στα προληπτικά μέτρα που σαφώς και πρέπει να ληφθούν, Μάνο. Παρακολουθούμε τις εικόνες, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, Βίκη. Εάν χρειαστεί, θα συνδεθούμε ξανά στη διάρκεια του δελτίου. Ας ελπίσουμε ότι πολύ γρήγορα η φωτιά αυτή θα τεθεί υπό έλεγχο. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη φωτιά, σχεδόν μέσα στον αστικό ιστό του Δήμου Πλατανιά, ενός από τους πιο τουριστικούς δήμους της Κρήτης. Συνεχεί τα 112.